Κύριε Βραμόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Σκάλωσε νωρίς το flyover. Εντάξει, είχε προβλήματα εξ αρχής. Μπορούμε, αν θέλετε, πολύ σύντομα να αναφερθούμε σε αυτό. Βεβαίως. Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή, από πριν δηλαδή τη δημοπράτηση του έργου, είχαμε θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα και δεν είχαμε πάρει απαντήσεις. Είχαμε θέσει και έναν ολοκληρωμένο προβληματισμό, αν θέλετε, και ένα ολοκληρωμένο σκεπτικό στις συνεδρίες της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης 2021. Τα πράγματα ήταν σίγουρα το που πήγαιναν, δηλαδή ότι επίκειται κυκλοφοριακό χάος και μποτιλιάρισμα, αλεπορία μέχρι τελούς. Αυτό ήταν δηλαδή το βασικό ζήτημα το οποίο αναδείξαμε, μαζί με άλλες πλευρές πάρα πολύ σημαντικές που αφορούν και το οικονομικό σκέλος και τις επιπτώσεις στο δάσος, αλλά ήθελα να επιμείνω λίγο περισσότερο σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, δεν γίνεται να ξεκινάς μια παρέμβαση η οποία μειώνει την κυκλοφοριακή ικανότητα στην περιφερειακή οδό, αυξάνει την κίνηση μέσα στην πόλη, χωρίς να έχει ενισχύσει αποφασιστικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς να έχει λειτουργήσει το μετρό. Ναι. Δηλαδή, αυτό ήταν προφανές και στα ερωτήματα που θέσαμε, το ξαναλέω, δεν πήραμε καμία απάντηση και βεβαίως τότε, για να το υπενθυμίσω δηλαδή αυτό, η διοίκηση της περιφέρειας, η διοίκηση της Τζικώστα, όπως και η διοίκηση, όπως και η παράταξη, συγγνώμη, του Χρήστου Παπαστεργίου από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, υπερψήφισαν τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τμήμα της οποίας προφανώς είναι και οι κυκλοφοριακές, τέλος πάντων, επιπτώσεις, οι οποίες ήταν σίγουρο ότι θα είναι πολύ μεγάλες. Τώρα, εδώ που βρισκόμαστε, εγώ εκεί ήθελα να σταθώ. Εμείς πιστεύουμε ότι η μόνη ρεαλιστική πρόταση υπέρ του λαού, γιατί υπάρχουν και άλλες προτάσεις, υπέρ του λαού είναι αυτή η οποία έχουμε καταθέσει ως λαϊκή συσπήρωση, ως ΚΚΕ εξ αρχής, και είναι να σταματήσει το έργο flyover, να μην υλοποιηθεί με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί. Και δεν μιλάμε για μια προσωρινή αναστολή, δηλαδή χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς κυκλοφοριακή μελέτη, χωρίς προηγούμενη οικολογική αναβάθμιση του ΣΕΙΞΟΥ και με μια σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα που πραγματικά θα χρυσοπληρώσουμε. Και αν κάνουμε τις αναλογίες, μπορούμε να δούμε ότι με τα αντίστοιχα χρήματα θα μπορούσε να έχει καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των κενών στη σχολική στέγη και στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Αυτό πρέπει να γίνει σήμερα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί οι Θεσσαλονικοί αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Άρα αυτό που επήγει είναι να μπει στην ημερήσια διάταξη και επιτάπητος η άμεση ενίσχυση, πραγματική ενίσχυση του ΟΑΣ με εκατοντάδες λεωφορεία και εκατοντάδες οδηγούς που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες, η επιτάχυνση όχι μόνο της κεντρικής γραμμής του μετρό αλλά και η επιτάχυνση των επεκτάσεων για τις οποίες πραγματικά μας κοροϊδεύουν διαδοχικές κυβερνήσεις. Από το 2010 υπάρχει συζήτηση για επεκτάσεις, είμαστε στο 24 και δεν έχει τελειώσει η κεντρική γραμμή. Να πάρθουν δηλαδή όλα τα μέτρα για την βελτίωση της καθημερινότητας, της ποιότητας ζωής. Μάλιστα, λίγο να πάμε πίσω. Τώρα η ουσία είναι ότι αυτή την ώρα και όσο θα υπάρξουν καθυστερήσεις, γιατί υποτίθεται ότι το 17 του μηνός θα συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν θα έχουν κατατεθεί οι φάκελοι και θα πάρει αναβολή, έτσι ακούγεται, οπότε θα τραβήξει. Όσο τραβάει λοιπόν, μένει ένα εργοτάξιο ενεργό, η ταλαιπωρία ενεργή. Δεν πρέπει. Η ταλαιπωρία παραμένει. Όπως είναι, ναι, αναλύωτη. Γι' αυτό ακριβώς λέμε και εμείς ότι η εκκρεμότητα πρέπει να λυθεί σε αυτή την κατεύθυνση την οποία προτείνω. Mm-hmm. Η εκκρεμότητα μπορεί να λυθεί και στην άλλη κατεύθυνση, δηλαδή να δικαιωθεί το κράτος, να το πω έτσι, και η κοινοπραξία και να προχωρήσει το έργο. Και τέσσερα, με τις συγκεκριμένες επιπτώσεις όμως, έτσι. Δηλαδή με ταλαιπωρία δεδομένη, 4 χρόνια, με μια κοστολόγηση την οποία θα τη χρυσοπληρώσουμε ως λαός και ούτω καθεξής. Και πιθανόν με επιβάρυνση λόγω των καθυστερήσεων ίσως. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά που ζούμε αυτό το θέατρο του παράλογου. Εδώ πληρώθηκε 90 εκατομμύρια μια κοινοπραξία η οποία δεν έριξε ούτε μια φτιαριά για την υποθαλάσσια. Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι δημόσιες συμβάσεις, το δίκαιο αν θέλετε, κόβεται και ράβεται στα μέτρα των ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτό έχει επιβεβαιωθεί πολλάκις.
Και το συγκεκριμένο έργο, επειδή ακούγονται και διάφορες ερμηνείες, κατά τη γνώμη μας δεν είναι ούτε πρόχειρο, ούτε στο πόδι, να το πω έτσι. Ανεξάρτητα τώρα αν δεν έχει πάει ένας φάκελος και ούτω καθεξής. Συμπληρώνει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό για την περιοχή, ο οποίος έχει εγκριθεί από διαδοχικές κυβερνήσεις, διοίκηση περιφέρειας, διοίκηση του Δήμου και σε γενικές γραμμές αφορά τη μετατροπή της πόλης και της περιοχής σε ένα τουριστικό προϊόν, σε έναν μεταφορικό και εμπορικό κόμπο που χρειάζεται κατά προτεραιότητα συγκεκριμένες υποδομές. Συγγνώμη. Δηλαδή όταν υπάρχει πρόβλεψη και το γνωρίζετε ίσως από άλλες συζητήσεις, μέσα στην πενταετία να έχουμε μία και μία λωρίδα κυκλοφορία στην Εγνατία, δηλαδή πρακτικά να απαγορεύεται η πρόσβαση στο κέντρο της πόλης σε συμβατικά αμάξια, σε ηλεκτρικά, για όσους έχουν χρήματα θα επιτρέπεται βεβαίως, και όλη αυτή η κίνηση πρέπει να εκτραπεί από την περιφερειακή οδό μαζί με τις τουριστικές ροές οι οποίες αναμένονται, αυτό κατά προτεραιότητα οδηγεί στο να προχωρήσει το flyover και όχι για παράδειγμα στο να ενισχυθούν αντισεισμικά τα σχολεία και να είναι προστατευμένα δηλαδή τα παιδιά του λαού, τα παιδάκια, να πάνε σε ασφαλή κτίρια. Αυτά τα μεγάλα συμφέροντα, φυσικά μαζί με τις κατασκευαστικές κοινοπραξίες, τους ομίλους, είναι που βάζουν τη σφραγίδα τους σε αυτό το σχεδιασμό και αν θέλετε η αμφισβήτηση αυτού του δρόμου, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να είναι εφόλης της ύλης. Δεν αφορά δηλαδή ένα συγκεκριμένο έργο, αλλά έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που αφορά την περιοχή, το δρόμο ανάπτυξης και αντίστοιχα ποια έργα προτεραιοποιούνται, ιεραρχούνται, αν θέλετε, όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας ζωής και του επίπεδου συνολικά της ασφάλειας των μεταφορών και γενικότερα. Μιλήσατε λίγο νωρίτερα για τον ΟΑΣΤ και τα πολλά παραπάνω λεωφορεία και τους οδηγούς που χρειάζονται, αλλά το νέο σχέδιο το συγκοινωνιακό από ό,τι βλέπω δεν δείχνει μεγάλο ΟΑΣΤ, ένα περιορισμένο ΟΑΣΤ δείχνει. Δείχνει έναν περιορισμένο ΟΑΣΤ, ο οποίος κόβεται κομματάκια και δίνεται στους εργολάβους και στους ιδιώτες. Αυτό είναι που έχει ακολουθηθεί όλα τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με πιο γρήγορους ρυθμούς από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, προηγούμενης και τωρινής. Και αυτό το σχέδιο δεν δίνει απάντηση στις ανάγκες της πόλης. Και δεν δίνει απάντηση ούτε στις ανάγκες των ίδιων των εργαζόμενων. Εδώ να υπενθυμίσω ότι οι εργαζόμενοι στους εργολάβους που αναλαμβάνουν μεταφορικό έργο του ΟΑΣ δεν έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα. Έτσι, να ακόμα μία πλευρά των επιπτώσεων που δεν αφορά μόνο το συγκοινωνιακό έργο. Αλλά σε κάθε περίπτωση με 300 λεωφορεία του ΟΑΣ και με κάποιες εκατοντάδες από άλλους παρόχους και ούτω καθεξής, οι ανάγκες της πόλης δεν αντιμετωπίζονται και κατά τη γνώμη μας. Είναι πραγματικά εξωφρενικό. Κυρίως τώρα αυτοί που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να έχουν περάσει τόσα χρόνια με αυτή την κατάσταση στην πόλη, να έχουμε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς εν έτη 2024 και να μην λαμβάνονται αποφασιστικά μέτρα ενίσχυσης. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν χρήματα, φτάνουν και περισσεύουν για φοροαπαλλαγές, για επιδοτήσεις, για χρηματοδότηση μεγάλων project στην λεγόμενη πράσινη ενεργειακή μετάβαση και στην ψηφιοποίηση, για πακτολόγηση εκατομμυρίων, για εξοπλισμούς που δυστυχώς αφορούν σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και φτάνουν οι φρεγάτες μας 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τα ελληνικά σύνορα. Λοιπόν, και να μην μπορούν να βρεθούν κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια στο δεύτερο αστικό κέντρο της χώρας, να έχουμε μία αξιοπρέπεια ως κόσμος, ως κάτοικοι, ως πολίτες. Εμείς αυτό το θέμα το βάζουμε στην πρώτη γραμμή αυτή. Και από την πρώτη στιγμή που συζητιέται το flyover, εμείς, αν θέλετε, στο δημόσιο διάλογο, αυτό το οποίο προτείναμε ήταν να μπει στην πρώτη γραμμή, στην ατζέντα, αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, να έχουμε έναν αξιοπρεπή ΟΑΣ, καταρχήν, ως βάση, και να δούμε γρήγορα τις επεκτάσεις του μετρό, γιατί, κοιτάξτε, σας είπα το 2010, γιατί όντως τότε έγινε μια συζήτηση, ας πούμε, εφόλης της ύλης για το κυκλοφοριακό συγκοινωνιακό ζήτημα, και ήταν λίγο φαϊνότερο ότι πρέπει να συνδεθεί, ας πούμε, η Δυτική Θεσσαλονίκη. Ναι. Που έχει το πιο νέο πληθυσμό, τα πιο δυναμικά τμήματα και άλλες περιοχές, έτσι όπως είναι η Τούμπαλα, λέω τώρα Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί κάνει 40 και 45 λεπτά να κατέβει από τον Εύωσμο μέχρι να προσεγγίσει την Εγνατία. Ναι, αν είναι να πας από τη μία πλευρά την άλλη, θέλει μια μισή ώρα τον Εύωσμο, φέρετε παράδειγμα. Είναι αδιανόητη κατάσταση και κατά τη γνώμη μας, αν θέλετε, ακόμα και αν επικρατήσει αυτός ο σχεδιασμός, τελικά υλοποιηθεί το flyover και το καθεξής,
Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν γίνει αυτές οι κινήσεις πρώτα, πριν βάλεις την πόλη και τους κατοίκους σε αυτή την ταλαιπωρία. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος, ο οποίος ξεκινάει από τη δουλειά του το πρωί, φορτώνεται 20 λεπτά στο πήγαινε και 20 λεπτά στο έλα. Δηλαδή, σύν 40 λεπτά, μπορεί και περισσότερα, αν όμοιγαίνει, το γίνει κάποιο ατύχημα. Αυτή την ώρα θα την πληρωθεί. Θα την πληρωθεί από την κυβέρνηση. Το κάψιμο το οποίο θα κάψει, είτε είναι ιδιώτης, ας πούμε, είτε είναι εργαζόμενος που πάει στη δουλειά του, είτε επαγγελματίας, που φορολογείται το κάψιμο, έχει πάει 2 ευρώ το λίτρο, θα το πληρωθεί από κάπου. Το χρόνο που θα χάσει από την οικογένειά του ή από την ξεκούρασή του θα αποκατασταθεί από κάποια επιπλέον άδεια. Είναι καθαρά ρητορικά ερωτήματα αυτά, γιατί δεν θα γυρούν, το ξέρετε τις απαντήσεις. Το λέω γιατί έχουμε μάθει, γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, είναι πολλά. Είναι οικονομικά και άλλης φύσης. Δεν μπορεί να κουνάνε το δάχτυλο κάποιοι και να λένε ότι πρέπει ο Θεσσαλονικιός να διαμορφώσει και να συνηθίσει μια κουλτούρα ταλαιπωρίας. Μα ταλαιπωρείται ήδη χρόνια. Τώρα θα διαμορφώσει η κουλτούρα. Την έχει, δυστυχώς την έχει, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς δεν ξέρω λέμε πότε. Ότι πρέπει να διαμορφώσει ακόμα πιο μαχητική κουλτούρα διεκδίκησης και όλοι μαζί, οι φορείς, οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, να διεκδικήσουμε όσα μας αξίζουν στον 21ο αιώνα για να ζούμε αξιοπρεπώς. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που τάζουμε λαγούς με πετραχίλια σε όλους και τα έχουμε καλά με όλους. Λέμε ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσουν οι λίγοι, πρέπει να χάσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, να απελευθερωθούν πόροι για να καλυφθούν λαϊκές ανάγκες και όλα αυτά σε έναν δρόμο, αν θέλετε, μεγάλων ριζικών ανατροπών που θα επιτρέψουν έναν ολοκληρωτικά διαφορετικό σχεδιασμό και στα έργα υποδομής και στις συγκοινωνίες που θα βάλουν στο επίκεντρο τις ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη των λίγων. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Αβραμόπουλε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας.